Πόλη, Ηράκλειο, στόχος, ένας και μοναδικός, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αποδέκτες, όλοι εσείς οι τυχαίοι περαστικοί, είμαστε εδώ για να μοιράσουμε χαρά, χαμόγελο και φυσικά χρήματα σε όλους εσάς. Πάμε! Πρώτο παιχνίδι για σήμερα. Ένα παιχνίδι το οποίο λάτρεψα, βασικά όλα τα λάτρεψα, αλλά και αυτό. Οπότε, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να βρούμε ανθρώπους και να τους βάλουμε να αντικαταστήσουν ένα φωνή με ένα άλλο. Πάμε να μιλήσουμε μαζί τους. Αν είσαι καλός και καταφέρεις και το κάνεις, θα περάσεις όμορφα. Καλημέρα σας. Γρήγορο παιχνίδι για 10 ευρώ. Παίζεις να σου φτιάξω διάθεση. Είσαι έτοιμος? Ναι. Γιατί δεν σε βλέπω πολύ καλά σήμερα. Λοιπόν, άκου πόσο απλό είναι. Ξεκινάμε μια κουβέντα. Σε αυτή την κουβέντα πρέπει να αντικαταστήσεις ένα φωνήεν και να το βγάλεις έξω και να βάλεις ό,τι άλλο θέλεις σε φωνήεν. Δηλαδή, θέλω να σου πω καλημέρα, εσύ δεν μπορείς να μου πεις καλημέρα. Θα πρέπει, αν σου πω να βγάλεις το Α, να πεις κυλιμέρι. Αν καταφέρεις λοιπόν να μην πεις το Α, τι κάνουμε? Κερδίζουμε. Το έχουμε. Πάμε. Καλημέρα. Κυλιμέρι. Το όνομά σου? Στίβεν. Με τι ασχολείσαι, Στίβεν? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μια χαρά. Και τι θες, παίζεις? Τέρμα. Το φύλακας. Γεια σου, Στίβεν. Γεια σου, Στίβεν, χάρηκα πάρα πολύ. Πάμε. Πώς είναι το όνομά σου? Μούνος. Δεν πρέπει να πεις το Α, ρε. Πρέπει να το βάλει, να αλλάξει το Α. Μπορείς να πεις Μίνος. Τι Μίνος? Τι, Μινόλης. Το κατάλαβες? Ναι. Κάτι μου λέει δεν το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα. Κυλημέρα. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Ευχαριστούμε, Μινόλη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Βλέπω σας έχει φάει η ζέστη και η ταλαιπώρια. Παναγία μου, πως δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, όρεξη να έχεις. Μ' αρέσει. Εγώ έχω, θα δείξει. Λοιπόν, πάρε φορά, έλα, αφού εσύ τόσο σε κάτι τέτοια. Πάρε φορά. Να πάρω φορή. Πάρε φορά, ναι, πάρε φορά. Δώσε φόνο. Λοιπόν, καλημέρα. Κυλιμέρι. Ωραία. Πώς είναι το όνομά σου? Δημήτρης. Εύκολο, ευτυχώς δεν το είχε. Ήταν εργοστάσιο αυτό. Με τι ασχολείσαι, Δημήτρη? Φοιτητής. Φοιτητής και τι σπουδάζεις? Διοίκηση επιχειρήσεων. Δεν έχει κανένα αλφα αυτό, ε. Ούτε τέτοιο τάμα. Ωραία. Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον? Ίνυργο. Όχι. Α. Τι θα ήθελες να κάνεις, παιδί μου, αν σου έδινα ένα κουμπί και το πατούσες και γινόσουν ακριβώς αυτό που ήθελες, θα έκανες? Μιο... κοινή δουλή. Κοινή δουλή. Εντάξει. Τα όνειρα του καθενός είναι για αυτόν, για τον ίδιο, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια. Ωραία. Και πες μου και κάτι άλλο, το καλοκαίρι σου πώς το περνάς, σε αυτό το υπέροχο νησί? Με ταλαιπωρεί. Ζει για να με ταλαιπωρεί. Θα έρθω εκεί. Ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι σου δίνει και hip, έτσι. Εννοείται. Τι κάνεις το καλοκαίρι, κάνεις μπάνια, τι κάνεις τώρα αυτό το διάστημα? Βόλτες. Βόλτες. Έχω να δώσω το πόρτο δεκάρικο. Μακροβούτια στην Πινίρη. Πινίρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, γιατί έχω δεν νύχια. Πάμε. Ω, εσύ έχεις νύχια. Τόση ώρα τον κοροϊδεύεις, θα παίξεις εσύ λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα. Κυλιμέρι. Πώς σε λένε? Ποιος τώρα? Ελένη. Ελένη, και με τι ασχολείσαι εσύ, Ελένη? Βάφο. Ωραίος. Τίγορο παιχνίδι για 10 ευρώ. Οκ. Okay. Εννοώ να σου δώσω, γιατί ναι, μπορεί να υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Λοιπόν, άκουσα με. Πρέπει στην κουβέντα μας να αντικαταστήσεις το φωνή εν α. Δεν μπορείς να πεις το α. Πρέπει σε, όπου υπάρχει το α, να το βγάλεις και να βάλεις ό,τι φωνή εν θέλεις. Ναι. Πετύχαμε έξυπνο αυτή τη φορά. Πάμε να δούμε. Καλημέρα. Κυλιμύρη. Πώς σε λένε? Μιχίλη. Μιχίλη, τι ωραίο όνομα. Με τι ασχολείσαι, Μιχίλη? Μυθητής είμαι. Μυθητής είμαι. Δεν το πιστεύω, φανταστικός. Μυθητής ή φοιτητής? Μυθητής. Ωραία, και τι θα ήθελες να σπουδάσεις στο μέλλον? Βιολογείο. Βιολογείο. Δυνατός ο βιολογείο, ο Μιχίλης. Και πώς περνάει η φάση σου στο νησί εδώ, με τι ασχολείσαι? Δουλεύεις, παιδί μου, ή διακοπάρεις? Έχω θερινέ. Θερινέ με θέμετε. Θερινέ με θέμετε. Κάνεις σε άλλους ή λαμβάνεις από άλλους? Λεμβαίνε. Λεμβαίνε. Εγώ του Μιχίλη θα του δώσω 10 ευρύ. Είναι σαν μία ώρα μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχίλη. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ απλό παιχνίδι. Ναι. Ξεκινάμε και μιλάμε. Δεν πρέπει να πεις το γράμμα α. Έγινε. Λοιπόν, καλημέρα. Χέρτ.
Με έψιλον το γράψεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα πω ότι ωραία. Δεν ξέρεις ορθογραφία. Λοιπόν, πώς σε λένε? Γιώργο. Ωραία, δεν το έχουμε. Με τι ασχολείσαι, Γιώργο? Πληροφορική. Ωραία. Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μερικά χρόνια? Θα φτιάχνεις υπολογιστές ή σε κάποια μεγάλη εταιρεία? Εταιρεία. Εταιρεία, και αυτή με έψιλον. Το Α με Α. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Είσαι έτοιμη? Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Κιλμέρι. Πώς σε λένε? Αλεξάνδρη. Αλεξάνδρη, τι υπέροχο όνομα. Με τι ασχολείσαι, Αλεξάνδρη? Τύπητη. Τύπητη, αφού σε βλέπω και δουλεύεις κάπου. Μήπως είσαι αυτή τη στιγμή σπουδάζεις βασικά? Όχι, όχι, όχι. Αλλά τι θα ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Οδοντίατρος. Οδοντίατρος με αλφα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα φύγουμε ποτέ. Το έχουμε. Εύκολο, δεν χάνεις κάτι. Λοιπόν, καλημέρα. Good morning. Oh my god, what a crossover episode. Όχι, παιδί μου, στα ελληνικά. Ναι. Στο είπα πριν. Κιλιμύρι. Κιλιμύρι. Πώς είναι το όνομά σου? Κέρδισες! Όχι. Όπου υπάρχει άλφα θα βάλεις ένα άλλο φωνή. Έχει πολλά. Άδα και τέσσε τα όλα. Ίνι. Όχι. Μύρι. Κιτιρίνι. Βίλι. Βίλι. Μια χαρά. Μια χαρά η Βίλι μας. Και με τι ασχολείσαι, Βίλι? Ποδήλητο. Ποδήλητο. Ναι. Δηλαδή είσαι αθλήτρια. Ναι, μπορείς να το πεις, δεν ακούγεται το αλφα, θα σου το δώσω. Ωραία. Και σκέψε τον εαυτό σου, θα πας στους Ολυμπιακούς και αν κερδίσεις μετάλλια. Το έχω σκεφτεί. Το έχεις σκεφτεί, έχει περάσει από το νου σου. Αλλά αν θα ήθελες κάτι να σκεφτείς, ότι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον, τι θα ήταν αυτό? Φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία. Εντάξει τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Να είσαι καλά. Δεν το κατάφερα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θα παίξουμε τη σειρά και με τους τρεις ένα παιχνίδι. Όποιος καταφέρει και νικήσει 10 ευρώ. Ωραία. Ωραία. Ποιος θα παίξει πρώτος? Εσύ λοιπόν. Εγώ. Καλημέρα. Κιλιμέρι. Πώς είναι το όνομά σου? Μιχέλης. Μιχέλης, τι ωραίο όνομα το Μιχέλης. Και με τι ασχολείσαι, Μιχέλη? Έλα, έλα. Εσχελή με ή με το ποδοσφαίρι. Ασχολιέμαι με το ποδόσφαιρο λογικά, οπότε τέλεια. Γιατί θες παίζεις, Μιχάλη? Παίζω. Πες επιθετικός, ρε φίλε, κανείς δεν σε ξέρει. Εξέρει. 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 Λοιπόν, και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, το φαντάζεσαι κάποια μεγάλη ομάδα? Όχι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Τι ομάδα είσαι? Αν σου έδινε την ευκαιρία να παίξεις την ομάδα των ονείρων σου, ποια ομάδα θα ήταν αυτή? Μπέγερν. Μπέγερν! Μενάχ! Πάρε 10 ευρώ! Επόμενος! Κάθε παρέα πρέπει να έχει ένα έξυπνο, έναν που κοροϊδεύουμε και έναν που κάνει πλάκα τους υπόλοιπους. Okay. Καλημέρα. Καλημύρι. Καλημύρι. Θα το ξαναπάμε να αρχίσει το δίνω. Έλα εδώ. Έχει 40 βαθμούς. Δεν πας πουθενά. Λοιπόν. Καλημέρα! Κιλιμέρι. Κιλιμέρι και σε σένα λοιπόν. Πώς είναι το όνομά σου? Ήγγελος. Ήγγελος. Φανταστικό. Εσύ Ήγγελε με τι ασχολείσαι? Μπέσκετ. Μπέσκετ. Είσαι σίγουρος? Όχι. Ωραία. Με τι θες παίζεις? Άσος. Δύο. Δύο. Τη μόνη θέση που δεν έχει αλφα. Μπράβο ρε αγόρι. Και παίζεις σε κάποια ομάδα? Όφι. Όφι. Μ' αρέσει τότε έτσι. Εσύ αν έπαιζες σε κάποια ομάδα, ποια θα ήθελες να παίξεις? Σου δίνω όλο τον κόσμο. Σου δίνω NBA, σου δίνω Ευρωλίγκα, σου δίνω τίποτα. Hornets. Hornets. Φανταστικό. Δηλαδή NBA. Σωστός. Σωστός. Σωστός και εσύ. Πάρε άλλα 10 ευρώ και είμαστε έτοιμοι. Έλα και εσύ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πάμε το δεύτερο παιχνίδι και θα κάνουμε ένα εξωδεύτερο παιχνίδι απευθείας μαζί σου. Ωραία. Το δεύτερο παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή γενικά μας έχουν πει ότι σαν εκπομπή μετράμε πάρα πολύ, αποφάσαμε να βγούμε στους δρόμους και να μετρήσουμε κι εμείς. Οπότε, τι κάνουμε?
Σου λέω ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 20. Βασικά εσύ μου λες. Πες με ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 20. 7. Το 7. Βρες το μου. Θέλω να μου βρεις 7. Και πες μου πού να σταματήσω. Εδώ. Έχασε! Πόσο! 10! Λοιπόν, και οι τουρίστες μας κάνουν. Έχουμε εξηγήσει εδώ στον πάρα πολύ ευγενικό άνθρωπο το παιχνίδι μας. So, you are ready to play? What? You are ready to play? I'm ready. Okay. So, choose a number between 1 and 20. 20. 20. Find me 20. And tell me where to stop. Stop. Your wife will be miserable. No, 20. 20? 20, 20. Okay, 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 let's 20. Do it. 20. Stop. Posso? We got a winner! Oh yeah, we are the champions! Yes! 10 euros! Πες με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 20. 18. 18. Τελείω, πολύ ωραίο αριθμός το 18. Βρες μου 18 εκατοστά. Εννοείται. Έχουμε νικητή! Μα τι γίνεται! 17. Σου δίνω το ένα, σου δίνω, ρε φίλε. 18 εκατοστά δεν μου το βγάλω μαραγκό. Είναι ο πάγκο μου ακόμα χάσιο. Ευχαριστούμε! Άλλο που παίζει γρήγορα! Hello! Hi! What's your name? Φατιόν. Φατιόν. Yes. Λοιπόν, the game is really easy. You have to tell me one number between 1 and 20. 17. 17. Let's find 17. Tell me where to stop. Okay. Μερακλής ο Φατιόν. 17, 19. Unfortunately, we lost, but very good. So, what's your name? Dušica. Dušica. Yes. So, Serbia. Serbia, Orthodox brothers. Yeah, Orthodox. Oh, let's do it, Orthodox of brothers. Of course. Okay, with the Jesus with us, tell me one number between 1 and 20. 15. 15. Okay. Not really good, not really bad, eh? Yes, I know. Okay, find me 15. Tell me where to stop. Wow, 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 wow. Stop. Tell me where to stop. It's fine, this. This is 15. Are you sure? Take a look. I think so. 18. Oh, nothing. Really nice to meet you. Λοιπόν, τι τρως? Σπανάκι και τυρί. Σπανάκι και τυρί, μια χαρά είναι η ζωή, λες και νηστεύεις. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 20. Δεν υπάρχει λάθος απάντηση αυτό. 10. 10. Βρες μου 10. Είσαι μαλακός. Είναι η δουλειά μου αυτό. Η δουλειά του είναι αυτό. Πόσο είναι? 10. Ήρθαν οι ξένοι και μας παίρνουν τα λεφτά. Λοιπόν, είσαι αλάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα με τα 10 ευρώ μπορείς να πάρεις και κάτι που να έχει κρέας μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γρήγορο παιχνίδι για 10 ευρώ, όχι. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Really enjoy to have it with you. So, tell me a number between 1 and 20. 15. 15. Find me 50 centimeters. No, no. Again. You was correct. 15! We got a winner. 15. Wow. What are you job occupying? Trade with fragrances and accessories. Oh, amazing. Now you have your first budget. Thank you very much. Έλα, γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο. Πες με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 20. 0. Okay. 20. Χρόνια στην οικοδομή, η ζωή με μάθε πάρα πολλά. Εδώ. 19! 19! Δεν το μέτρησα από τη βάση. Ήθελα να το πω συγγνώμη.
Τελικά φάνηκε ότι μετράω πάρα πολύ άσχημα. Οπότε, το παιχνίδι μας έφτασε στο τέλος του. Μοιράσαμε χρήματα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάποιοι το βρήκαν, κάποιοι δεν το βρήκαν. Πάμε να παίξουμε αμέσως στο επόμενο παιχνίδι. Το οποίο ποιο θα είναι, δεν έχω ιδέα. Πάμε όμως. Έχουμε κατασκηνώσει τα υπέροχα λιοντάρια μας που έχει μια φανταστική σκιά για να είμαστε καλυμμένοι. Και πάμε να παίξουμε το επόμενο μας παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει ονόματα, ζώα, φυτά. Σήμερα θα παίξουμε χώρες και πρωτεύουσες. Είσαι έτοιμος να βρεις την πρωτεύουσα? Με τόσο τουρισμό, αντέχεις να βρεις την πρωτεύουσα? Για πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος να παίξουμε? Ναι. Πολύ εύκολο παιχνιδάκι. Ωραία. Πρέπει να μου βρεις τις 5 χώρες που θα σου πω την πρωτεύουσα. Ξεκινάω με ευκολάκι. Ναι. Και το κάνουμε λίγο πιο σκληρό. Ωραία. Αν καταφέρει και βρει και τις 5, τι παίρνει? 10 ευρώ! Να μην τις κάνουμε 10 3. Ευρώ! Να τις κάνουμε 3! Θα τις κάνουμε 3! Γιατί η ομάδα τρελάθηκε και χαρίζει χρήματα. Λοιπόν, έτοιμος? Ναι. Ελλάδα. Πρωτεύουσα. Αθήνα. Ωραίος. Δεύτερο, Γερμανία. Βερολίνο. Ωραίος. Και τελευταία ερώτηση. Εστονία. Ταλίν. Το βρήκε! Τα πρώτα 10 ευρώ για σήμερα λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας λέω 3 χώρες, μου λέτε 3 πρωτεύουσες. Έλα, δεν είναι τόσο δύσκολο. θα σε πάω γρήγορα. Μου βρίσκεις 3 πρωτεύουσες, δίνω 10 ευρώ. Ναι. Ωραία. Ελλάδα. Ελλάδα, πρωτεύουσες Αθήνα. Σωστά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά. Αλβανία. Τίρανα. Διαβασμένη. Και πάμε στην τρίτη. Ναι. Γερμανία. Γερμανία. Α, τώρα κόλλησα εδώ. Βοήθεια, δεν έχω. Βοήθεια. Φωνάζω εγώ, αλλά δεν με ακούει κανείς με το ζέστη. Βοήθεια! Λοιπόν, Γερμανία. Γερμανία. Στουγκάρδη. Πιο γνωστή πόλη. Ναι. Στουγκάρδη. Όχι, δεν είναι αυτή. Θα σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Δεν είναι Στουγκάρδη. Βερολίνο! Το βρήκε! Λοιπόν. Θα σας πω 3 χώρες και θα μου πείτε τις πρωτεύουσές σου. Ωραία. Ωραία. Τουρκία. Άγκυρα. One by one. Αλβανία. Τίρανα. Σερβία. Δεν θυμάμαι. Try. Να δώσουμε άλλη μια χώρα. Άρα, δώσε άλλη μια χώρα. Βουλγαρία. Σόφια. Σόφια! Έχω πάει, είναι πολύ ωραία εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ εύκολο. 3 ερωτήσεις σας κάνω, οι οποίες είναι. Σας λέω τη χώρα και μου λέει την πρωτεύουσα. Όχι. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό θα νομίζω ότι θα σταματήσω, αλλά δεν θα σταματήσω. Εγώ θα τις κάνω τις ερωτήσεις. Λοιπόν. Τουλάχιστον θα κάνω αυτές τις απαντήσεις για να με θυμούνται. Ωραία, θα σε θυμούνται για πάντα και εγώ αυτό πιστεύω. Ιταλία. Ρώμη. Δυνατό. Ναι. Μάλτα. Βαλέτα. Δώσε μισό λεπτό. Θα το επεξεργαστώ. Βατικανό. Άγιο. Όρος. Ναι. Δεν θυμάμαι. Άγιος Μαρ. Όχι. Όχι, Άγιος Πέτρος. Μεγάλη χάρη του, όχι. Είναι μαζί αυτή, αλλά όχι. Άγιος. Ελέησον αθάνατον ημών. Βατικανό. Βατικανό. Η πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα. Είναι. Η μαμά ξέκανε έτσι. 6 φορές το είχαμε διαβάσει. 6! Δεν έχω ιδέα. Σας το είχα τονίσει. Μου λέγατε εύκολο. Δημαρχία Κρήτης. Μπράβο! Αυτό είναι. Είναι η πόλη του Βατικανού, αλλά... κοίτα την απόγνωση της Ελληνίδας μάνας που ήταν πάντα εκεί δίπλα για τα παιδιά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα σου πω εγώ. Και μόλις χαλάσα μία μέρα και μία οικογενειακή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Τσεχία. Πράγα. Α, είσαι καλή. Ωραία. Ρουμανία. Βουκουρέστι. Είναι καλή! Έλα, ένα δύσκολο, ένα δύσκολο. Μπασκετομάνα. Λιθουανία. Βιλνίους. Πέταξε τα όλα! Έλα εδώ να πάρεις τα λεφτά! Παιδιά, δεν το πιστεύω. Με τι ασχολείσαι? Φιλόλογος είμαι. Φιλόλογος. Αλλά διάβαζα και γεωγραφία. Γιατί δεν μ' αρέσαν οι μισές δουλειές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Yeah.
είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις. Πλάι μου μείνε, να σ' αγαπώ. We need to dance. Yes. A dancing. And dancing. And you will take this and you will leave. Калим, камалим, какалим, камая. Саду я, да малим, камалим, камая. Калим, камалим, камалим, камая. Саду я, да калим. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται, αλήθεια σας λέω. Perfect, Tatiana! Thank you. Thank you so much. Στην ομορφιά της Κρήτης μας ο κόσμος θαυμάζει. Άλλο νησί δεν βρίσκεται, στον κόσμο της μοιάζει. Τι όμορφη μαρνάδα, δεν γινόταν να μην μιλήσω και να μην σε επιβραβεύσω. Πώς είναι το όνομά σου? Παύλος. Παύλο, είσαι θεούλης. Ευχαριστώ, γεια. Το βάλεις ανοιχτή ακρόαση? Ναι, ναι, έτσι καλύτερα το βλέπεις. Θα πεις μόνο αυτό, θα πεις μόνο την αγαπάς. Θέλω να την κάνεις να σταθεί. Να μην πω τίποτα. Ότι πας να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Σ' αγαπώ. Ε? Σ' ακούω. Τι θες? Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Είμαι στην δάκρυα μου. Δεν ακούω. Εγώ. Αυτό σημαντικά, αυτό. Δηλαδή, όταν γιατί κανείς, δεν έχει απορία κανείς. Όχι. Εντάξει, κλείνω. Έτσι κι αλλιώς αγαπιόμαστε. Ναι, αλλά δεν το λέει κανείς σε κανέναν. Γιατί, όχι, να λέτε ότι αγαπιέστε. Πέρασε μας ένα κοινωνικό μήνυμα, λοιπόν. Να λέτε ότι τους αγαπάτε, σε όσους αγαπάτε, γιατί οι μέρες περνάνε και τα χρόνια και στο τέλος δεν θα σας έχει μείνει κανένας. Κλείσε μια κούκλα! Ευχαριστώ. Δεν υπήρχε πιο ωραίος τρόπος να κλείσουμε αυτή την υπέροχη μέρα μας από ένα υπέροχο πραγματικά κοινωνικό μήνυμα που πραγματικά θέλαμε να περάσουμε. Να μιλάτε, να λέτε σε όλους τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας ότι τους αγαπάτε, γιατί η ζωή είναι μικρή. Όλα είναι δρόμος.